βρισκόμαστε στην παραλία των πιγκουίνων του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου. Εδώ έχουμε μία αποικία των πιγκουίνων Χάμπολτ. Το τοπίο της παραλίας μοιάζει με το φυσικό τους περιβάλλον, που βρίσκεται στις παράκτιες περιοχές της Χιλής και του Περού. Πήρε το όνομά του από το ψυχρό θαλάσσιο ρεύμα που ρέει κατά μήκος των ακτών. Νονός του, το 1834, ο Γερμανός φυσιοδήφης και εξερευνητής Αλεξάντερ φον Χάμπολτ. Και μέχρι να έρθει η ώρα του φαγητού, οι μπικουίνοι έχουν την περιέργεια να δουν τι μενού σερβίρεται στα Περιστέρια. Η παραλία των Πικουίνων είναι μια πισίνα 1.200 τετραγωνικών μέτρων που περιέχει 450.000 λίτρα νερού. Εδώ υπάρχει φροντίδα για την αναπαραγωγή των πιγκουίνων της αποικίας. Λειτουργεί μονάδα επόασης των αυγών και μια μικρή πισίνα όπου οι νεοσοί μαθαίνουν να κολυμπούν. Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα του φαγητού. Good afternoon, everyone, and welcome to Penguin Beach. My name is Sam. I'm going to be your presenter today, and we're joined by two of our fantastic keepers. We've got Janet in the enclosure, and Nigel's going to be at the front in a few minutes. And here are our penguins. Let's give them a big round of applause, everybody. Πριν το γεύμα, η ομάδα καταδύσεων πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή είσοδο στην παραλία. Όλοι παίρνουν τις θέσεις τους. Ο ερωδιός παραπλεύρος για κανένα μεζεδάκι, το ναυτικό επιστρέφει στη βάση του και η χερσαία ομάδα προτιμάει το γεύμα με την μπουκιά στο στόμα. Αυτός ο μπικουίνος καθυστέρησε και τρέχει γρήγορα να προλάβει το γεύμα. Τελικά τα καταφέρνει. Στην άλλη πλευρά της παραλίας, η πολυπληθής ομάδα των καταδύσεων έχει αρχίσει το γεύμα. Εδώ μπορούμε να φανταστούμε τους μπικουίνους στο φυσικό τους περιβάλλον. Να κολυμπούν μέσα στο ομώνυμο θαλάσσιο ρεύμα προς αναζήτηση τροφής σε ακτίνα 90 χιλιόμετρων από τη βάση του. Η γλώσσα των μπικουίνων έχει αγκάθια με τα οποία καταφέρουν να συγκρατούν τα θυράματά τους. Τροφή τους είναι μικρά πελαγίσια ψάρια όπως γάβρος, ρέγκα αλλά και γαρίδες, ιδιαίτερα στη βόρεια ακτογραμμή του Περού. Η εξοικείωση των μπικουίνων με τον άνθρωπο δεν είναι εύκολη. Παρ' όλα αυτά, εδώ τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια στις κυρίες του ζωολογικού κήπου που φροντίζουν για το φαγητό τους δύο φορές την ημέρα. Η παραλία των μπικουίνων εδώ στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου είναι ένα εξαιρετικό έκθεμα που αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε. Φεύγοντας, οφείλουμε να συγκρατήσουμε ότι ο άνθρωπος με την παρέμβασή του στη φύση, τη βιομηχανική ρήπανση, τις πετρελοκυλίδες, ευθύνεται για τη μεγάλη μείωση του πληθυσμού των πιγκουίνων Χάμπολτ στο φυσικό τους περιβάλλον.